Το μαλλί το σκουρίνατε, το αλλάξατε μάλλον βλέπω. Ήταν κατακόκκινο. Τι έγινε? Κόκκινο μάλλον έχεις να με δεις από τον πρώτο κύκλο. Καρφώνεσαι. Καρφώνεσαι. Αλήθεια. Έχεις να δεις 3 χρόνια μπρούσκο. Και κάνεις και συνέντευξη τρομάρα σου. Καλά δεν της τα είπα. Σας πάει πάρα πολύ πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι σας συνάντησα το καλοκαίρι και μου είπατε ότι γενικά έτσι με τις μετακινήσεις πέρα εδώ στην Κύπρο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολο γιατί δουλεύω όλες τις μέρες της εβδομάδας. Και προσωπική ζωή έχει μείνει καθόλου? Όχι, όχι, τα έχουμε κόψει αυτά τα σπορ. Περιμένω να μου κάνει πρόταση γάμου, να παντρευτούμε και να κόψει. Δεν έχουμε καιρό για προσωπικές ζωές τώρα. Σου λέω, περιμένω να μου κάνει πρόταση γάμου. Αυτό. Ναι. Μόνο γι' αυτό. Σου είπα να μην τα λες αυτά τώρα, δήμος. Γι' αυτό φυλάω την παρθενιά μου. Πώς κοιμάστε, μόνοι σας? Με... Αν δεν νιώθει μόνοι σας. Τώρα αυτό να το, πω, να το πω πικάντικη ερώτηση ή να ξεράσω βατράχια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ωραίο κλίμα. Ωραίο, γιατί ωραίο επικρατούσε κλίμα. Ένταση, επικρατούσε εκνευρισμός και πρέπει να πω κάτι. Α, η κυρία Ευήδη, όταν την άκουγα, μου αισθάνθηκε ότι μου μιλάει στρίντζο γεροντοκόρη. Κεντρικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Okay. Τον απολύω τώρα, Τζόις μου, μην με πάρεις τηλέφωνο. Τον απέλησα ήδη πριν μου το πεις εσύ. Δεν το ξαναδείς, δεν στον πάρνω μια φωτογραφία. Να πω κάτι. Κάνε από την τηλεόρασή σου, βγάλε ένα στοπ καρέ, γιατί δεν θα τον. Πριν φύγω, να πω ότι δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά της και δεν είναι υποχρεωμένη ούτε να δει το πρώτο κύκλο του Μπρούσκο. Και όταν η κυρία Ευήδη έχει βγει σε εκπομπές και λέει ότι μεγαλώνω με σκυλιά και είμαι γεροντοκόρη. Χωρίς πλάνο, κουνιάκι. Χωρίς πλάνο, βγάλτε με. Τότε αυτή τη στιγμή γιατί να απολογηθεί ο δημοσιογράφος που έχει πάει εκεί και ξεροσταλιάζει για να προωθήσει τον Μπρούσκο? Μαύρο, 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 μαύρο στο μαύρο γελούρο. Μαύρο στο κουνιάκι. Μην ρίχνετε μαύρα. Συγγνώμη, μην ρίχνετε μαύρα, παιδιά. Για κάποιο λόγο, ναι, από τη στιγμή που κάνει μια συνέντευξη από πρωταγωνίστρια του Μπρούσκο, πρέπει να ξέρει για τον Μπρούσκο. Εντάξει, ήταν αυτή η απάντηση. Είχε και ένα χιούμορ η Εύη. Δηλαδή τα είπε και με. Είχε χιούμορ. Να σου πω, έκανε μια προσπάθεια. Η Εύη έχει χιούμορ. Το θέμα είναι να μπορεί να το ακολουθήσει. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένο, τρα παιδιά, για αυτέ τι καταστάσει. Είναι hardcore η Joyce. Μην μας καλείτε όμως να πηγαίνουμε και να ξεροσταλιάζουμε. Έλα, δηλαδή. Να μην σε καλέσω, ρε κουνιάκι, και άμα σε καλέσω, να προσωπικά μην πας. Τώρα, εγώ την πάω, έτσι κι αλλιώς. Ούτε απ' έξω. Και με τούτα και με εκείνα μου φάγατε το δίλεπτο. Έτσι, και ήθελα να ρωτήσω το Γιάννη εδώ πέρα που τους ξέρει από πρώτα.